Σήμερα, συνάδελφοι, ήταν μια δύσκολη μέρα για τα σχολεία μα, όπω προβλέπετε να είναι και οι υπόλοιπε μέρε και εβδομάδε που θα ακολουθήσουν. Διότι για άλλη μια φορά τα τελευταία δύο χρόνια άνοιξαν τα σχολεία με ανύπαρκτα μέτρα, ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τι εγκληματικέ ευθύνε τη κυβέρνηση για την εξέλιξη τη πανδημία που υπονομεύει την ίδια την υγεία μα. Παρά τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων και την ιδιαίτερα μεταδοτική μετάλλαξη όμικρων, το 15 των διακοπών το Υπουργείο Παιδεία προχώρησε στο άνοιγμα των σχολείων χωρί κανένα ουσιαστικό μέτρο ούτε των μαθητών ούτε των εκπαιδευτικών. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση γιατί οι ευθύνε τη είναι τεράστιε και εγκληματικέ. Επικαλείται συνεχώ την ατομική ευθύνη και ταυτόχρονα απορρίπτει όλε τι δίκαιε διεκδικήσει του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματο για την αρέωση των τμήματων, για για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών και του προσωπικού καθαριότητας για τα δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΟΔΙ και τόσα άλλα. Τα πρωτόκολλα λάστιχο, το μέτρο του ενός self-test, επιπλέον μόνο για την πρώτη βδομάδα, προκάλεσαν δικαιολογημένα την οργή και το θυμό των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και συνολικά όλη τη κοινωνία. Αγανακτισμένοι, Όλοι παρακολουθούσαμε το Σαββατοκύριακο να μα πετάνε το μπαλάκι για το πώ θα προμηθευτούμε το τεστ και κατέληξαν χωρί ίχνο ντροπή να δίνουν οδηγίε παραλαβή και διενέργειε από τα ίδια τα σχολεία σήμερα το πρωί. Σήμερα είδαμε ολοήμερα να αναστέλνουν τη λειτουργία του και οι οικογένειε να μην μπορούν να ρυθμίσουν την επαγγελματική του ζωή. Σήμερα είδαμε εκπαιδευτικού στα κενά του να πηγαίνουν από τμήμα σε τμήμα για να επιτηρήσουν μαθητέ λόγω απουσία συναδέλφων. Σήμερα λοιπόν είδαμε να αραιώνουν τμήματα με 25 μαθητές, να αδειάζουν γιατί οι γονείς φοβούνταν και κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι, ειδικά στι μικρές τάξεις. Το στοιχείο που τα ίδια τα σχολεία, οι συνάδελφοί μας, οι εκπαιδευτικοί, έστειλαν σήμερα στα σωματεία, στο σωματείο είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο Σύλλογο Σεφέρη, στα 48, στα 48 από τα 83 σχολεία, έλειπαν 40 εκπαιδευτικοί με COVID, νοσούν, 420 παιδιά, από τα οποία τα 190 είναι κόκκινες στο σύστημα στην πλατφόρμα EduPass. Μερικά στοιχεία από άλλες περιοχές, από την πρωτοβάθμια, από το γλινό, στο 50% των σχολείων απουσιάζουν λόγω νόσης στις 36 εκπαιδευτικοί, 230 μαθητές και 804 μαθητές απουσιάζουν λόγω φόβου. Στην πρωτοβάθμια Δέλτα Αθήνας, 80 εκπαιδευτικοί νοσούν, Στη ΓΑΜΑ Αθήνας νοσούν 42 εκπαιδευτικοί. Στο σύλλογο Ρόζα Ιμβριώτη 31 εκπαιδευτικοί και 190 μαθητές. Στο σύλλογο Παπαμάυρο στην Ηλιούπολη, 16 εκπαιδευτικοί, 200 μαθητές και 3 καθαρίστριες. Στη δευτεροβάθμια του Πειραιά 868 κρούσματα σε μαθητές και 110 σε, σε καθηγητές. Στη δευτεροβάθμια Α' Δυτική Αττική, 236 μαθητέ και 39 καθηγητέ. Στη δευτεροβάθμια Αλφα Αθήνα, 130 καθηγητέ και 1.150 μαθητέ. Τα στοιχεία νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά και θα συγκεντρωθούν και αύριο. Η ανησυχία μας γιγαντώνεται γιατί αδιαφορούν προκλητικά και φυσικά δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα δώσουν λύσεις και θα ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να παρθούν μέτρα προστασία τώρα και καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο έστω την τελευταία στιγμή να αναλάβουν τι ευθύνε του για την προστασία τη υγεία τη εκπαιδευτική κοινότητα και των μορφωτικών δικαιωμάτων. Εμεί έχουμε ευθύνη ω εκπαιδευτικοί απέναντι στου μαθητέ μα. Συνεχίζουμε αύριο Τρίτη, 3, 3 11 Πρώτου και την 5η. 13 πρώτου με κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, γιατί για μας είναι μονόδρομος η συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποίησεων μαζί με τους γονείς των μαθητών μας, με όλους τους εργαζόμενους για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή.